Αναγκαστικά με ανανεωμένη σύνθεση σωματοφυλάκων εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτυχε θερμής υποδοχής από μερικές δεκάδες οπαδών του που τον ανέμεναν έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει. Η βασική ομάδα περιφρούρησης του Προέδρου της Τουρκίας είχε πρωταγωνιστήσει σε άγριο ξυλοδαρμό επικριτών του κατά την προηγούμενη μετάβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά και υπό το φόβο συλλήψεων, κανείς τους δεν επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος, ούτε καν ο επικεφαλής της προσωπικής ασφάλειας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μουχσίν Κοσέ. Συνολικά έχουν εκδοθεί εντάλματα για 16 άτομα, εκ των οποίων 12 αφορούν φρουρούς του Τούρκου Προέδρου και 2 γυναικών επίσης φρουρών της σύζυγου του Εμινέ. Το κατηγορητήριο αναφέρει επίθεση και διάπραξη εγκληματικής ενέργειας. Τότε ο Πρόεδρος της Τουρκίας είχε επιτεθεί σφόδρα στην αμερικανική πολιτική ηγεσία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένταλμα για τα μέλη της ασφαλειάς μου για το συμβάν. Και μάλιστα υπάρχει ένταλμα και για 2 από τις γυναίκες που φρουρούν τη σύζυγό μου, οι οποίες δεν βρίσκονταν καν εκεί. Τι είναι αυτό? Δείχνει απλά την αδυναμία της αμερικανικής κυβέρνησης. Το περιστατικό έλαβε χώρα μπροστά από την κατοικία του πρέσβη της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Μάιο. 11 από τους διαδηλωτές ξυλοκοπήθηκαν. Τον Ιούνιο συνελήφθησαν 2 από τους πρωταγωνιστές, ενώ οι υπόλοιποι διαφεύγουν τη σύλληψη.